Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Patras TV. Σοκ τη νύχτα στην γέφυρα Αρείου Ατηρίου. Κρεμάστηκε 23χρονος φοιτητής του ΤΕΗ. Είχε μάλιστα προειδοποιήσει τους γονείς του για την πράξη του. Ο 23χρονος ήταν φοιτητής στο ΤΕΗ Ατηρίου και πιο συγκεκριμένα στο τμήμα μηχανικών πληροφορικής. Ο νεαρός είχε προειδοποιήσει τους γονείς του ότι θα προβεί στην πράξη αυτή. Ενώ στο σημείο ήταν και ο πατέρας του χθες το βράδυ. Ήταν όμως πάρα πολύ αργά. Ο άνδρας, 23 ετών, ήταν από τη Χαλκίδα. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες αλλά και αστυνομικοί. Δυστυχώς όμως δεν τα κατάφεραν. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Έρχεται το τέλος των 100 δόσεων στην εφορία. Δείτε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί τι αλλάζει αλλά και ποιοι κινδυνεύουν άμεσα. Ένας νέος, πολύ μεγάλος κίνδυνος, απειλεί εκατομμύρια φορολογούμενους που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων της εφορίας. Αν δεν υπάρξει κάποια αλλαγή, τότε πάρα πολλοί φορολογούμενοι θα χτίσουν τη ρύθμιση από το νέο έτος. Ολόκληρο το ποσό θα γίνει απαιτητό από την εφορία και στην συνέχεια θα ξεκινήσουν διαδικασίες δέσμευσης καταθέσεων, κατασχέσεων αλλά και άλλων αναγκαστικών πράξεων για την ίσπραξη οφειλής. Καταρχάς θα πρέπει να πούμε ότι αλλάζει το καθεστώς που ισχύει σήμερα και αυτό που θα ισχύει από 1η-1η-18. Σήμερα δηλαδή, για να μην χάσει κάποιος τη ρύθμιση των 100 δόσεων, θα πρέπει μέσα σε μία φορά στο εξάμηνο, μία δόση που καθυστέρησε να την πληρώσει, να την πληρώσει αυτή μέσα σε ένα 15ήμερο. Αυτό μπορεί να το κάνει κάθε εξάμηνο μία φορά. Από 1η-1η όμως 18, αυτό πάβει να ισχύει, πράγμα που σημαίνει ότι αν κάποιος δεν πληρώσει τα τρέχοντα, δηλαδή μία δόση ένφια που θα λήγει 31 του μήνα, ένα ΦΠΑ, έναν οποιοδήποτε άλλο φόρο, τότε αυτόματα βγαίνει εκτός ρύθμισης και αυτό είναι πολύ σοβαρό, αν σκεφτούμε ότι η ρύθμιση των 100 δόσεων βοήθησε πάρα πολύ. Με απέτηση τώρα των δανειστών μηδενίζεται η όποια περίοδος χάριτος υπήρχε για την πληρωμή ή την ρύθμιση των νέων υποχρεώσεων των φορολογούμενων, η οποία αρχικά ήταν 30 μέρες και στην συνέχεια περιορίστηκε στις 15. Πάντως, όσοι έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων και δεν θέλουν να διχάσουν επί της ουσίας, έχουν ακούστε δύο επιλογές. Είτε να εξοπλούν τις νέες υποχρεώσεις, χωρίς την παραμικρή όμως καθυστέρηση, όπως για παράδειγμα θα πρέπει να πληρώσουν έως τις 31 Ιανουαρίου την 5η δόση του ένφια, είτε να ετάσουν τις νέες υποχρεώσεις τους στη ρύθμιση των 12 δόσεων, πριν λήξει η προθεσμία πληρωμής. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ακόμα και αν κάποιος δεν την πληρώσει τη δόση και πάει και κάνει ρύθμιση εκ των υστέρων, εκ πρόθεσμα δηλαδή, πάλι θα χάσει αυτή την ρύθμιση. Για να μην χάσει αυτή τη ρύθμιση θα πρέπει πριν λήξει η δόση, από τη στιγμή που δεν μπορεί να την πληρώσει, να πάει να κάνει μια ρύθμιση και αυτή η ρύθμιση αυτή τη στιγμή, εφόσον δεν έχει λήξει μια οφειλή, γίνεται αποκλειστικά και μόνο στην εφορία. Ευελπιστούμε ότι σύντομα θα μπορούμε να το κάνουμε και μέσω τάξης, μέσα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Για να ενταχθούν όμως στη ρύθμιση των 12 δόσεων θα πρέπει να απευθυνθούν στην εφορία τους, καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής ρύθμισης βεβαιωμένων, αλλά όχι λήξη πρόθεσμων οφειλών, με δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης. Άγριο επεισόδιο στο πανπροπονησιακό στάδιο. Έπεσε άγριο ξύλο με αποτέλεσμα αθλητής του Στίβου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Σοβαρό επεισόδιο γίνεται το βράδυ της Τρίτης στο βοηθητικό του πανπροπονησιακού σταδίου. Κατά τη διάρκεια άσκησης προπόνησης εραστεχνών αθλητών υπήρξε ένταση μεταξύ δρομέων και κάποιων αθλητών από το χώρο των μαχητικών αθλημάτων και της πυγμαχίας με αντικείμενο προφανώς τον συνωστισμό ή την χωροθέτηση της προπόνησης. Τα αίματα άναψαν και μετά από κάποιες κουβέντες είχαμε και χειροδικία με θύμα εραστέχνη δρομέα που πριν προλάβουν να επέμβουν τρίτη δέχτηκε σόρια χτυπημάτων. Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου του έγινε και εισαγωγή ευτυχώς χωρίς να διατρέχει κίνδυνο ενώ στο βοηθητικό έφτασε άμεσα η ομάδα Δίας και προέβησε συλλήψεις. Άμεσα ενημερώθηκε και ο υπεύθυνος του σταδίου, ο σύμβουλος αθλητισμού του Δημάρχου, Τάκης Πετρόπουλος, ο οποίος μάλιστα επισκέφθηκε τη νύχτα των παθώντα στο νοσοκομείο, ενώ αποφάσισε την αποβολή των δραστών από το στάδιο και τους χώρους του. Της κακομοίρας σε πρακτορείο ΠΑΠ στην Πάτρα, νεαρός υπάλληλος στοιχημάτισε 16.000 ευρώ, χωρίς φυσικά να έχει τα χρήματα. Κατάφερε και κέρδισε 9.000 ευρώ, αλλά άφησε φέση 7.000 ευρώ στο αφεντικό του. Ο υπάλληλος του πρακτορείου του ΟΠΑΠ όχι μόνο ήθελε να παίξει στοίχημα χωρίς να πληρώσει, αλλά ποντάρισε και ένα πολύ μεγάλο ποσό το οποίο έχασε αφού η προσπάθειά του δεν είχε αίσιο αποτέλεσμα.
Το περιστατικό συνέβη σε πρακτορείο ΟΠΑΠ στην ευρύτερη περιφέρεια Αγίου Διονυσίου Αγίας Σοφίας. Ο υπάλληλος έπαιξε το βράδυ της Τρίτης 16.000 ευρώ σε πολλαπλά στοιχήματα μέσα σε 6 ώρες, χωρίς όμως να έχει τα χρήματα. Χρέωσε δηλαδή το μηχάνημα του αφεντικού του, ωστόσο για τόσο μεγάλα ποσά χτυπά συναγερμός, αφού υπάρχει σύστημα προειδοποίησης. Και κατάφερε να κερδίσει 9.000 ευρώ. Ήταν δηλαδή χαμένος κατά 7.000 ευρώ. Όχι φυσικά ο ίδιος, αλλά το παθωρείο. Ο πράκτορας ειδοποιήθηκε, έφτασε στο σημείο και έγινε της κακομοίρας. Ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία, περιπολικό της άμεσης δράσης έφτασε στο σημείο και ο υπάλληλος μεταφέρθηκε στο τμήμα μετά από μήνυση που του έκανε ο ιδιοκτήτης. Πριν φτάσει όμως στο περιπολικό, ιδιοκτήτης και υπάλληλος αρπάχτηκαν για τα καλά. Σε απόγνωση, χιλιάδες συνταξιούχοι από τις νέες περικοπές ετοιμάζονται για κινητοποιήσεις, δεν αντέχουν να ζουν με 400 και 500 ευρώ. Δεν φτάνουν ούτε για ζήτο τα χρήματα που παίρνουν οι ηλικιωμένοι για τις συντάξεις τους. Αυτά μπορούσε να συμπέρανει εύκολα κάποιος αν καθόταν σε ένα από τα καταστήματα των τραπεζών στην ουρά, περιμένοντας να εξυπηρετηθεί. Αυτές τις μέρες όπου καταβάλλονταν οι συντάξεις των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας, ο συνήθως στις τράπεζες επικρατούσε χάος. Όπως έλεγαν στα πηγαδάκια που έστειναν, περιμένοντας την ουρά, το κόψιμο των επιδομάτων και οι περικοπές των μισθών τους, τους έχουν αναγκάσει να ζουν μέσα στην φτώχεια, παίρνοντας τα χρήματα για να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους, τα φάρμακά τους και κάποια τρόφιμα για να βγάλουν τις 2 με 3 πρώτες εβδομάδες του ερχόμενου μήνα. Ως εκεί όμως, τίποτα παραπάνω. Κατεβαίνουμε σε δεκαήμερο αγώνα. Ξεκίνησε από Αθήνα την 3η-3 του μήνα, στην πολύ μεγάλη συγκέντρωση που έγινε στην πλατεία της Εθνικής Αντίστασης. Τη σκυτάλη πήραν τα Γρίνιο και η Θήβα. Σήμερα, αύριο, γίνεται στην Πάτρα η μεγάλη παπελοποννησιακή συγκέντρωση. Θα συγκεντρωθούμε εδώ συνταξιούχοι από όλη την Πελοπόννησο, από την Καλαμάτα, από την Τρίπολη, από τον Πύργο. Δεν δίνουμε καμία ανοχή στα θανατηφόρα μέτρα, τα τωρινά που έρχονται, της κυβέρνησης και των προηγούμενων κυβερνήσεων, τα οποία μας έχουν μαζί και τα δύο μας έχουν κάνει τη ζωή κόλαση. Θα νικήσουμε μόνο δυναμώνοντας την πάλη μας, συσπυρωμένη στα σωματεία μας. Οι περισσότεροι από αυτούς θα έρθουν αντιμέτωποι με το νέο κόψιμο του ΕΚΑΣ που αναμένεται να έρθει κατά τη διάρκεια του έτους, τρέμοντας και μόνο στην σκέψη, αφού η σύνταξή τους θα φτάσει τα 400 με 500 ευρώ. Αύριο καλούμε τους συνταξιούχους του δημοσίου, τους συναδέλφους, να έρθουν οπωσδήποτε στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως ώρα 10:30 το πρωί. Εκεί θέλουμε να φωνάξουμε για τα αιτήματα τα οποία διεκδικούμε εδώ και 5-6 χρόνια. Τα αιτήματα τα οποία ζητάμε είναι να επανέλθουμε πάλι στο μισθολογικό καθεστώς των συντάξεων το 2010, καθώς και στην ιατροφαρμακευτική περίδευση το 2010. Οι συνταξιούχοι έχουν πάθει τέτοιο καταρτίσμα που καμία άλλη κυβέρνηση της Ελλάδος δεν έχει έρθει. Καλούμε, όπως είπαν οι συνάδελφοι, αύριο στον αγώνα, αλλά ο αγώνας να γίνεται επιθετικός, όχι αμυντικός. Το πιο τραγικό απ' όλα είναι ότι πολλοί από τους ηλικιωμένους που περίμεναν στις ουρές είναι το στήριγμα για τα παιδιά και τα εγγόνια τους που παραμένουν άνεργοι εδώ και μήνες. Απόδειξε ότι κάποιοι τους περίμεναν έξω από τις τράπεζες. Η ανέργεση ενός τάφου ύψους άνω των 2,5 μέτρων στο πρώτο νοικοταφείο της Πάτρας ξεσηκώνει θύελλα διαμαρτυριών. Στο Δήμο έφτασαν οι καταγγελίες ιδιοκτητών γειτονικών μνημάτων. Ο τάφος που βλέπετε βρίσκεται υποκατασκευή και απειλεί να αλλάξει την αισθητική του πρώτου νεκροταφείου, αφού σύμφωνα με καταγγελία έρχεται εις βάρος της καλής θυσίας του χώρου. Κοντά στην πλατεία που υπάρχει στην Εκκλησία των Αγγέλων κατασκευάζεται ένας τάφος μαμούθ που θα λειτουργήσει κατά του χαρακτήρα του χώρου, της εμνότητας και της ευσέβειας που αποπνέει. Πρόκειται για μια κατασκευή που γεωμετρικά θα έχει σχήμα κυβικού κουτιού και θα είναι 2,5 μέτρα ύψος. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο τάφος αυτός όταν ολοκληρωθεί θα λειτουργήσει κατά της καλής θυσίας όλου του χώρου, αφού θα βρίσκεται σε ένα σημείο του νεκροταφείου όπου υπάρχει μια συστάδα μνημείων, τα οποία είναι αρμονικά μεταξύ τους, στο ίδιο ύψος, φτιαγμένα με έναν τέτοιο τρόπο που το ένα δεν είναι το άλλο. Για το συγκεκριμένο θέμα, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος υποστήριξε πως θα εξεταστεί και πως σε κάθε περίπτωση θα πρέπει ο τάφος να εναρμονίζεται και με τους υπόλοιπους. Οι όποιες κατασκευές πρέπει να αρμονίζονται προφανώς με το περιβάλλον. Θα δούμε
κατά πόσο ανταποκρίνεται η άδεια και στο περιβάλλον που υπάρχει, το τι προβλέπει η άδεια και αν πραγματικά εφαρμόζεται όπως έχει παραδοθεί στην υπηρεσία. Θα εξεταστεί δηλαδή, γιατί το πρώτο νεκροταφείο, όπως ξέρετε, είναι και έχει αξιόλογους τάφους και προωθεί το και διαδικασία για να χαρακτηριστεί ιστορικό μνημείο. Ο καταγγέλων απευθύνθηκε στον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου για να διαμαρτυρηθεί για αυτήν την κατασκευή, τονίζοντας ότι δεν συνάπτει αρμονικά με την συνολική εικόνα του χώρου. Όμως η απάντηση που πήρε τον εξέπληξε. Όλοι έχουν καλώς. Από τη στιγμή που πλήρωσε και πήρε την άδεια, μπορεί να φτιάξει ό,τι θέλει, του απάντησε ο υπάλληλος. Όχι όποιος πληρώνει φτιάχνει ό,τι θέλει, εναρμονίζεται και με τους γειτονικούς τάφους, ούτως ώστε να μην φτιάξουμε εκτρώματα μέσα στο πρώτο δημοτικό νεκροταφείο. Η Πάτρα γιορτάζει την απελευθέρωσή της από τα ναζιστικά στρατεύματα. Πορεία χθες το απόγευμα μέχρι την πλατεία Γεωργίου. Με τον ιστορικό περίπατο ξεκίνησαν το απόγευμα της Τρίτης στην Πάτρα οι εκδηλώσεις που διοργανώνει η Δημοτική Αρχή για την απελευθέρωση της πόλης από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής στις 4 Οκτωβρίου του 1944. Πρέπει να συνεχίσουμε στα θύματα αυτών των ανθρώπων και να διδαχθούμε από την ιστορική πείρα και ειδικότερα οι νέες γενιές. Οι προτάσεις του Ελλάς προς όλες τις επιτροπές ήταν σαφείς. Από τη μια τα τάγματα υποχρεούνται να παραδώσουν τον οπλισμό τους στον Ελλάς και από την άλλη οι αντάρτες εγγυώνται την ασφάλειά τους και την παράδοση των εγκληματιών πολέμου στην εθνική κυβέρνηση. Τα τάγματα απορρίπτουν τις προτάσεις και καθυστερούν τη διαδικασία. Δεκάδες πατρινοί ξεκίνησαν από τη δεξαμενή του κ.πατώντας τα χνάρια των ανταρτών του Ελλάς. Άκουσαν τα ιστορικά γεγονότα εκείνης περίοδου. Από το καλοκαίρι του 1944 και ύστερα, τίποτα δεν σταματούσε την οριστική πτώση τους. Στην Ελλάδα οργανώνεται η εθνική αντίσταση με τον ελληνικό λαϊκό απελευθερωτικό στρατό, Ελλάς, ο οποίος μάχεται αποφασιστικά ενάντια στη ναζιστική κατοχή και στους ντόπιους τάγματα ασφαλίτες. 29 Αυγούστου 1944 συγκροτεί στις Αιτιές Πατρών. 6 Σεπτεμβρίου σύγκρουση εφεδρικού Ελλάς Μυτιλοβλίου με γερμανικές δυνάμεις και ανατίναξη αμαξοστοιχεία στο Ψαθόπρυγο. Όλες οι προσπάθειες του 12ου Συντάγματος και της 8ης Ταξιαρχίας επικεντρώνονται τώρα στην ανέμακτη απελευθέρωση της Πάτρας. Μέσα στην Πάτρα τις τελευταίες ημέρες της κατοχής, οι γερμανικές δυνάμεις αποτελούνται από 400 Γερμανούς υπό τις οδηγίες του χαρακτηρισμένου εγκληματία πολέμου πλοίαρχου Μάγνους. Στο πλάι των Γερμανών βρίσκονται οι δυνάμεις των Τσολιάδων, 1500 με 1800 ταγματασφαλίτες. Οι αντάρτικες δυνάμεις αριθμούν 500 με 600 άνδρες. Ο περίπατος κατέληξε στην πλατεία Γεωργίου της Πάτρας, όπου μίλησε ο δήμαρχος Κώστας Πελετίδης. Προηγουμένως, με τη συμμετοχή του κόσμου στον πεζόδρομο Τζίγα Φεραίου, εκτυλίχθηκε ένα δρόμενο βασισμένο στα γεγονότα εκείνης περιοχής. Το ίδιο δρόμενο είχε εκτυλιχθεί και στην περιοχή του Κάστρου. Οι Γερμανοί με βοηθούς τόπιους ταγματασφαλίτες έχουν στήσει οπλοπολιβόλα στη συμβολή των δρόμων Ρίγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου για να ελέγξουν έτσι την υποχώρηση η οποία γινόταν μέσω της θαλάσσης. Ο Γιώργος Γιωτόπουλος ενημερώνεται μέσω της πολιτικής οργάνωσης του ΕΑΜ ότι οι Γερμανοί υποχωρούν νωρίς το πρωί. Κατεβαίνει από το σπίτι του στη Ρίγα Φεραίου και στρίβει στην Παντανάση. Εκεί στη γωνία
Τον βλέπουν οι Γερμανοί και το ξέρουν μια ρηπή. Η κόρη του η Αθηνά ακούει τους πυροβολισμούς. Βγαίνει στο μπαλκόνι του σπιτιού και βλέπει τον πατέρα της νεκρό. Στην ομιλία του, ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στην προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής να γίνουν γνωστά στους πατρινούς τα γεγονότα της απελευθέρωσης, τονίζοντας ότι οι εκδηλώσεις είχαν υποβαθμιστεί για να μην ακουστεί η αλήθεια. Επενδύει στην Πάτρα ο πρώην πρόεδρος της Παναχαϊκής Κώστας Μακρής. Μαζί με πατρινό επιχειρηματία ίδρυσαν εταιρεία μίσθωσης ελικοπτέρων. Business με ελικόπτερα αλλά και τον Κώστα Μακρή. Σύμφωνα με πληροφορίες εφημερίδας Κόσμος, ο πρώην πρόεδρος της Παναχαϊκής και δισεκατομμυρίουχος στην Αυστραλία επίστη από πατρινό επιχειρηματία να επενδύσει στην Αχαϊκή πρωτεύουσα και μάλιστα σε έναν κλάδο που παρά την κρίση γνωρίζει άνθηση. Έτσι, ο πατρινός επιχειρηματίας σε συνεργασία με τον ομογενή Κρίσο αγόρασαν ήδη 3 ελικόπτερα τα οποία παρήγγειλαν απευθείας από το εργοστάσιο της Bell στις ΗΠΑ και θα είναι του κουτιού. Δεν γνωρίζουμε αν η έδρα της εταιρείας θα είναι η Πάτρα, όμως κάτι τέτοιο σίγουρα δεν θα εμπόδισε τις δραστηριότητές της, αφού με τα ελικόπτερα και τους πιλότους μπορούν να εξυπηρετήσουν όσους θέλουν να τα χρησιμοποιούν σε κάθε σημείο της χώρας. Εκτός αυτού, προσβλέπουν και στην αύξηση του τουρισμού στην Ελλάδα, αλλά και την περιοχή μας, την ίδια ώρα που η υπόθεση υδροπλάνα καθυστερεί και τα εμπόδια είναι ακόμη πολλά. Δεν αποκλείεται τα συγκεκριμένα ελικόπτερα, τα οποία είναι καινούργιας τεχνολογίας και ασφαλή, να μισθώνονται ακόμη και για επιτηρήσεις δασών για πιθανή εκδήλωση πυρκαγιών. Ο πατρινός επιχειρηματίας διατηρεί μακροχρόνια σχέση με τον Κώστα Μακρή. Οι δύο άνδρες συνέχισαν να έχουν επαφή και μετά την αποχώρηση του δισεκατομμυριούχου από την Πάτρα και την Παναχαϊκή και εκτίμησαν πως σήμερα έφτασε η ώρα να συνεργαστούν. Ο κύριος Μακρής εμπιστεύεται πλήρως τον πατρινό, όχι μόνο για την οξυδέρκειά του, αλλά και για το γεγονός πως έχει αποδείξει στο παρελθόν ότι οι όποιες δυσκολίες δεν τον εμποδίζουν να ορθοποδήσει. Όλους τους προηγούμενους μήνες έγιναν πάμπολες συζητήσεις, όμως έφτασε η ώρα για την υλοποίηση του σχεδίου. Υποψήφιος δήμαρχος για το 2019 δηλώνει ο πρώην βουλευτής Αλέκος Χρυσανθακόπουλος. Πραγματοποιεί την πρώτη του εκδήλωση στο ξενοδοχείο Αστήρ. Έτοιμος για την πρώτη ανοιχτή εκδήλωση εν ώψη της υποψηφιότητάς του για το Δήμο Πατρέων, ο Αλέκος Χρυσανθακόπουλος. Ο πρώην βουλευτής διένυμε προσωπικά τις προσκλήσεις για την εκδήλωσή του, που θα γίνει στις 16 Οκτώβρη στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Αστήρ. Η Πάτρα αποχαιρέτησε τον χαμογελαστό πολωνό μουσικό της Ρίγα Φεραίου, πλήθος κόσμου στον καθολικό ιερό ναό. Το τελευταίο αντίο είπαν στον αγαπημένο πολωνό ακορντεονίστα που έδινε ήχο στις βόλτες μας στη Ρίγα Φεραίου, συγγενείς και λιγοστοί φίλοι, στην πλειοψηφία τους μουσική. Ο 54χρονος Γιάρος Λαυτουρτών κηδεύτηκε από τον καθολικό ναό του Αγίου Ανδρέα της Πάτρας και η ταφή του έγινε στο Β' κημητήριο. Ο θάνατός του σκόρπισε απέραντη θλίψη στην πόλη και αυτό δεν ήταν τυχαίο. Είχε έρθει στην Πάτρα πριν από 12 χρόνια μαζί με την οικογένειά του. Όμως οι κόρες του και η σύζυγός του δεν έμειναν εδώ λόγω της οικονομικής κρίσης. Έμεινε μαζί του ο γιος του. Ο Γιάρος Λαβ ήταν ένας εξαίρετος μουσικός και ένας εξαίρετος άνθρωπος. Το κύμα συγκίνησης που προκάλεσε το πρόωρο αντίο του είναι άλλωστε ενδεικτικό του αποτυπώματος που άφησε η ευγενής χαμογελαστή του φιγουρά. Ήταν πλανόδιος μουσικός. Έπαιζε όμως και σε μουσικές παραστάσεις, σε μαγαζιά, καφετέρειες και ταβέρνες για να επιζήσει. Στην πατρίδα του ήταν δάσκαλος μουσικής με πολύ σοβαρές περγαμηνές. Έφυγε λόγω κρίσης και βρέθηκε σε μια νέα κρίση στην Ελλάδα. Είχε πάντα μαζί του ένα σκύλο, την Ντέζη, που την είχε βρει στο δρόμο. Αυτή ήταν δίπλα του όταν ξεκίνησε να διαβάζει την τελευταία παρτιτούρα της ζωής του. Ένα ακόμη χτίριο αποκτά το νοσοκομείο και ο Ανδρέας. Πρόκειται να το ανακοινώσει ο Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός το προσεχές διάστημα που θα επισκεφτεί την Πάτρα. Με θετικές ειδήσεις για τον Άγιο Ανδρέα και γενικότερα για τις υγειονομικές μονάδες της περιφέρειας, αναμένεται στην Πάτρα στις 31 Οκτωβρίου ο Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός. Θα ανακοινωθούν μια σειρά από ζητήματα, αλλά η βασικότερη παρέμβαση είναι η μεγάλη πιθανότητα ένταξης της κτηριακής επέκτασης του Αγίου Ανδρέα.
Να δημιουργηθεί δηλαδή άλλο ένα κτίριο προκειμένου να καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες του νοσοκομείου, ανέφερε ο κύριος Κωστακιώτης. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόκειται για πάγιο αίτημα του Σωματείου Εργαζομένων του Αγίου Ανδρέα, αλλά και όλων των φορέων της περιοχής. Μάλιστα, αυτό επαναδιατυπώθηκε στην τελευταία σύσκεψη φορέων που είχε συγκαλέσει το Σωματείο. Λότο με τη ζωή των μικρών αθλητών παίζουν με την απουσία γιατρού σε αγώνες ποδοσφαίρου στην περιοχή. Τι συμβαίνει με τα μέτρα προστασίας των μικρών αθλητών ποδοσφαίρου? Μήπως θα πρέπει να γίνει κάποιο ατύχημα για να θρηνήσουμε θύμα και να ξεκινήσουν τότε οι ατελείωτες τηλεοπτικές συζητήσεις, μήπως και βρεθεί λύση στο πρόβλημα που επισημαίνουν συνεχώς οι γονείς των μικρών αθλητών? Κι όμως, ακόμη και εν έτη 2017, τόσο σε προπονήσεις όσο και πολλές φορές σε αγώνες προπαίδων, παίδων και junior, δεν υπάρχει ούτε ένας γιατρός. Το γεγονός κατήγγειλαν στον κόσμο γονείς μικρών παιδιών που ακούγοντας κατά καιρούς όσα συμβαίνουν στα πρωταθλήματα εφήβων, νέων ή ακόμη και στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, όπως γυρίσματα γλώσσας, τραυματισμοί καθώς και άλλα, δικαιολογημένα έχουν ανησυχήσει. Ο φόβος είναι προφανής. Σε αυτές τις κατηγορίες αγωνίζονται παιδιά ηλικίας 5 ετών και πάνω, κυρίως μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Τι θα γίνει λοιπόν αν κάποιος μικρός αθλητής χτυπήσει, και δεν αναφερόμαστε σε ένα συνηθισμένο για τα ποδοσφαιρικά δεδομένα τραυματισμό όπως οι θλάσεις, αλλά σε κάτι πιο σοβαρό? Αλλάζουμε τελείως θέμα και κλίμα. Θαυμασμό και έκπληξη προκάλεσε στους περαστικούς η παρουσία ενός πελαργού στην παραλία της Πάτρας. Δείτε τι έλεγαν οι κάτοικοι. Ένας απρόσκλητος επισκέπτης ευνηδίασε τους κατοίκους της παραλίας Πατρών. Πρόκειται, όπως βλέπετε, για έναν πελαργό, ο οποίος σταμάτησε να εξαποστάσει από την πτήση του πάνω σε μια κολόνα της ΔΕΗ. Κάτοικοι και περαστικοί τον κοιτούσαν με θαυμασμό, ενώ ο ίδιος δεν φάνηκε να ενοχλείται από την παρουσία των ανθρώπων. Μάλιστα, αρκετοί από αυτούς αναρωτήθηκαν μήπως γεννήθηκε κανένα μωρό στην περιοχή, βασισμένη φυσικά στη λαϊκή ρίση για την προέλευση των παιδιών. Όπως και να έχει, όλοι ήσαν πολύ χαρούμενοι για την επίσκεψή του στην περιοχή, μιας και αποτελεί σπάνιο φαινόμενο. Και εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Patras TV. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ. Είσαι φοιτητής και ψάχνεις πού θα πιεις τον καφέ σου? Τότε πρέπει να πας στην ωραιότερη αίθουσα, στο Hall Café. Απόλαυσε τον καφέ σου σε ένα νέο υπέροχο ανακαινισμένο χώρο. Υπάρτον για τον δρόμο. Hall Café στα Τέι της Πάτρας. Και αν πεινάσεις, δοκίμασε τα πεντανόστιμα σάντουιτς, τις κρέπες και πολλά ακόμη δέσματα. Hall Café, Μεγάλο Αλεξάνδρου 81 και Ιερισσού. Απέναντι από τα Τέι της Πάτρας. Θα γίνει το στέκι σου. Αν μας δώσετε ένα λεπτό από το χρόνο σας, θα σας δώσουμε 3 χρόνια από το δικό μας. Γιατί στο Δούβρι δεν αγοράζεις, επενδύεις. Είμαστε δίπλα σας σε κάθε ξεχωριστή στιγμή. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.